Σήμερα το παιχνίδι. Ένας βαθμός, πηγαίνατε για την νίκη. Πώς βλέπεις τώρα την, ένα σχόλιο για τον αγώνα το σημερινό και για τη συνέχεια? Καταρχήν, ω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά, του 11, τον μπάγκο, τον προπονητή. Ήταν άψογη τακτικά. Το μόνο που μας έλειψε ήταν τον γκολ. Το πιστεύαμε, δώσαμε τα πάντα. Χάσαμε δύο ευκαιρίες. Δεν ξέρω, έχουμε κάποια γκίνια, δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα. Εξεπαφή τώρα, βουπ και χτυπάει το φύλακα, βγαίνει out. Δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε, έχουμε τρεις τελικούς. Εάν εμφανιστούμε ξανά έτσι, δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Θα σωθούμε. Είδαμε ότι ο αντίπαλος σήμερα ήταν μια καλή ομάδα, ωστόσο δεν σας έκανε καμία ευκαιρία στην ουσία για γκολ. Σας έλειψε κάτι, ίσως η τελική πάσα στο κέντρο, ίσως στην επίθεση? Πιστεύω αυτό, το τελείωμα είναι, όχι η τελική πάσα. Πιστεύω μέχρι στην περιοχή του αντιπάλου πήγαμε όπως θέλαμε. Εκεί δεν ξέρω όλο κάτι γίνεται, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εμείς, ομάδα που σκοράρει συνέχεια, τα έχουμε με την τύχη μας. Και τώρα για την επόμενη Κυριακή θα πέσουν κορμιά στην Ευξηνούπολη, έτσι. Δήμητρα Αλμυρό, στο μεγάλο ντέρμπι. Και δυστυχώς για τις ομάδες της περιοχής μας είναι ένα μάτσε μισή κατηγορία. Δεν το βλέπουμε σαν τοπικό ντέρμπι πλέον. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως και το Ύπατο, όπως και το Θησαία, είναι τελική για μας. Πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας με τα αποτελέσματα, το δείξαμε και σήμερα, που πιστεύω είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει. Τίποτε, πάμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι και είμαστε αισιόδοξοι μέχρι το τέλος. Δεν παρατάμε τίποτα. Κότσε, Λευκή Ισοπαλία, ένα σχόλιο για τον αγώνα. Είδαμε ότι η ομάδα σας πατούσε σε αρκετό διάστημα το αγώνα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Κρίνεται δίκαιο το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτό που δυστυχώς έγραψε. Οι ευκαιρίες για μας δημιουργήθηκαν αρκετές. Στην τελική προσπάθεια χαλάσαμε αρκετές προσπάθειες. Λίγο η τελική πάσα, λίγο η ψυχραιμία της τελευταίας πάσας δεν μας επέτρεψε να σκοράρουμε. Αν βάζαμε ένα γκολ θα παίρναμε ακόμα περισσότερο ψυχολογία και θα παίζαμε ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε σαν ομάδα να πατήσουμε μπάλα, να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που είχε την κατοχή, προσπάθησαμε να έχουμε την κατοχή, να παίξουμε σωστά. Όπως είπατε, οι ευκαιρίες δεν ήταν κραυγαλαίες μεν, αλλά τελικές πάσες δεν μας επέτρεψαν. Δηλαδή, βγήκαμε και με το Τζίγκα δύο φορές ας πούμε, στην άκρη να σπάσουμε την μπάλα, να βάλουμε ένα εύκολο γκολ και με το Χατζηστά μου πολλές φορές, πάντα κάτι στην τελική προσπάθεια, κάτι δεν μας πήγαινε καλά. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε, σας είπα, ποδόσφαιρο. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να κλειστούμε, ούτε να προσπαθήσουμε με κλεφτοπόλεμο να πάρουμε ένα αποτέλεσμα.
Στο δεύτερο ημίχρονο παρασυρθήκαμε από το δυναμικό παιχνίδι δίκαια του αντιπάλου, ο οποίος προσπάθησε και αυτός να πάρει το αποτέλεσμα για να του εξασφαλίσει τη σωτηρία. Και δυστυχώς χάσαμε την ηρεμία μας. Δεν είχαμε αυτή την κυκλοφορία, δεν είχαμε το σωστό πλάτος να κυκλοφορήσουμε μπάλα, να έχουμε την υπομονή μας. Είχαμε αρχίσει να αγωνόμαστε και πιστεύω ότι τελικά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου που δεν είχαμε την αντίδραση που έχουμε. Φτάνω λευκή ισοπαλία, δεν ξέρω αν είναι το αποτέλεσμα που θέλατε. Σίγουρα κυνηγήσατε τη νίκη. Θεωρείς δίκαιο το αποτέλεσμα? Αν δούμε το παιχνίδι ευκαιρία, και αν δούμε, λίγο τις πιο κλασικές από αυτές, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή, αν έπρεπε να φύγει το σκορ από το 0-0 και πήγαινε σε κάποια ομάδα, νομίζω ότι δείξαμε ότι εμείς το δικαιούμασταν. Με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Η Αρτάκη, ενώ κυκλοφορούσε την μπάλα, δεν είχε κάποια τελική φάση να ανησυχήσει το Χαλάτσι. Σε αντίθεση με τον Αλμυρό, ο οποίος και με τον Κουτσίκη στο πρώτο ημίχρονο ένα επικίνδυνο σούτ έφυγε out, και στο 85 λεπτό η μεγάλη ευκαιρία με τον Αραπίτσα. Εμείς ήμασταν. Συγγνώμη, τον Μιχόπουλο. Θεωρώ ότι ήμασταν πιο επικίνδυνοι και γενικά όταν πατάγαμε στην περιοχή φαινόταν ότι ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε. Η αλήθεια είναι ότι η Αρτάκη ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και έχει και την ποιότητα να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι δηλαδή ότι βασίζεται σε ένα-δύο παίχτες και μετά, αν γίνει γκολ, προσπαθούν να το κρατήσουν. Το ξέραμε βέβαια αυτό, αλλά επειδή έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας σχετικά με κάποια αποτελέσματα και εύκολες ήττες, νομίζω ότι σήμερα έδειξαν τα παιδιά ότι, παρόλο που γίνανε αρκετές αλλαγές εξαιτίας και του παιχνιδιού της Ιντάντης, έδειξαν ότι και αυτοί που ξεκίνησαν ήταν έτοιμοι και πίστευαν σε νίκη. Αν συνεχίσουμε με αυτή την εμφάνιση, με αυτό το πάθος και με αυτή την σιγουριά, νομίζω ότι θα πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως φαίνεται λίγο η ανομοιογένεια στο ρόστερ με τους πολλούς καινούριους παίκτες που έχουν έρθει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται σε ένα μήνα και σε δύο μήνες. Μπορεί να περάσουν και έξι μήνες και μια χρονιά που λέει ο λόγος και να, ακόμα κάποιοι παίχτες να ψάχνουν την κίνηση την ώρα του παιχνιδιού. Γιατί μην ξεχνάς ότι η προπόνηση είναι άλλο πράγμα και εμείς έχουμε την ατυχία να πηγαίνουμε κατευθείαν στο παιχνίδι με παιχνίδι. Και δοκιμάζουμε πολλές φορές και άλλα πράγματα και εναλλακτικές και σχήματα, γιατί κυνηγάμε τους βαθμούς, κυνηγάμε το σκορ, κυνηγάμε κάτι το οποίο θα μας δώσει τη διαφορά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εκείνο που κρατάω όμως σήμερα είναι την υψηλή αγωνιστική διάθεση που δείξαμε. Τρεξίματα φάνηκε ότι η ομάδα, παρόλο που παίξαμε τετάρτη μάτς, δεν είχαμε θέμα. Και πιστεύω ότι τώρα αναγκαζόμαστε να παίξουμε ένα τοπικό ντέρμπι την Κυριακή, όπου και για τις δύο ομάδες υπάρχει ο ίδιος στόχος, δηλαδή είναι μονόδρομος νίκη. Και όχι μόνο αυτό, μετά ακολουθεί ένα παιχνίδι με το Ήπατο που πάει για την άνοδο και με το Θησέα που τελευταία αγωνιστική πάλι τα κυνηγάει τη νίκη για την παραμονή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια. Είναι περίπλοκη η κατάσταση. Ναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια, αν σκεφτούμε παρακάτω. Βλέπουμε το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Να περάσει αυτό, να δούμε τι έχουμε κερδίσει από αυτό το παιχνίδι και μετά να μπορούμε να υπολογίσουμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στο Ήπατο και τελευταία αγωνιστική πώς θα είναι οι βαθμολογίες για το Θησέα.